Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε, αλλά πραγματικά, παιδιά, ειλικρινά με όλα όσα θέματα που έχουν παράλληλα, έλεγα ότι δεν θα προλάβουν όλοι να έρθουν για να μπορούν να μοιραστούν μαζί μας ένα μικρό θαύμα που γίνεται εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τη Μονή Λαζαρεστών την ξέρετε όλοι. Ειλικρινά είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που δίνει ένα παραπάνω οξυγόνο, θα έλεγα, στο τόπο μας. Έχουμε σε συνδυασμό με την αναγέννηση των οικοδομών. Ακριβώς αυτό το πράγμα παρουσιάζουν και στην ημερίδα που γίνεται παραπάνω, γιατί ως Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης προφανώς γνωρίζετε ότι εδώ παραδίπλα 340 στρέμματα θα γίνει το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή αρχίζει και παίρνει φόρα για να ανέβει πολύ πολύ πολύ, σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Και επειδή ακριβώς το ένα παρασύρει το άλλο, και όταν έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, γιατί έχουν και την γνώση και την θέληση και αυτό το απόλυτο της δυνατότητας συνεργασιών, τότε λες, ναι, μπορώ να κάνω ένα φεστιβάλ που μέχρι τώρα ίσως να μην είχε τέλει. Γίνεται ένα καινούργιο δισταγμό που βγάζει 5 πράγματα, αλλά νομίζω ότι η ψυχή μου μιλάει καλύτερα. Εκείνο που ήθελα ειλικρινά να τονίσω, υπάρχει μια καλλιτεχνική επιτροπή. Έρχονται άνθρωποι, φεύγουν άνθρωποι. Μέσα σε αυτή την καλλιτεχνική επιτροπή, και αυτό συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Χαλκιά, που λέει ειλικρινά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλο, με τόσα λίγα χρήματα, να γίνεται ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ. Αυτό, ξέρετε, δεν το συναντάς εύκολα. Αυτό το μπράβο, που για μένα είναι μια πάρα πολύ ακριβή λέξη, το μπράβο και το ευχαριστώ όλους όσους έχουν καταθέσει την ψυχή τους προκειμένου το φεστιβάλ να λάβει χώρα, για μένα είναι, τουλάχιστον άξιζε τον κόπο όλα αυτά, αυτόν τον καιρό που δεν ήταν εύκολος ο καιρός και δεν ήταν μόνο πανδημίας. Μέσα από αυτό, από τη Μονή Λαζαριστών είναι πάνω από 23.000, όλους τους αριθμούς, πάνω από 23.000 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί γνωρίζετε ότι συστεγάζονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και δυστυχώς όμως είχαμε και πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία δεν θέλεις να πάρεις, για να σας προλάβω, δεν θέλεις να πάρεις το δικιάκο από κανένα στόμα, αλλά θέλεις νόμιμα, με τον καλύτερο, καθαρό τρόπο και με σεβασμό και στον χώρο, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που θα δώσουν θέση την παρουσία τους εκεί, γιατί είδαν ότι γίνεται μια προσπάθεια με πολύ σεβασμό και τιμή απέναντι σε αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Βλέπεις ότι αρχίζει, νομίζω ότι θα αρχίσει να το βλέπετε κι εσείς ακόμη εντονότερα. Το τι θα έχει αυτό το φεστιβάλ, εννοείται ότι δεν θα το πω εγώ, θα το πούνε οι άνθρωποι που το έχουν τρέξει. Ο διευθυντής μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι και αυτή η τίτλη, ο Λάζαρος, που τον γνωρίζετε, ο κ. Κωνσταντινίδης, τον γνωρίζετε τόσα χρόνια και με τις σκοτεινές μας πλευρές, γιατί 2 χρόνια ήταν σκοτεινές οι πλευρές της πανδημίας, αλλά και με τις πιο φωτεινές, έτσι όπως διαγράφονται τώρα, έχει δομήσει με τους συνεργάτες του ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι θα σας εκπλήξει. Εάν περιμέναμε και το Δήμαρχο, αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν μεγαλοσχήμονες πολιτικοί, έχει έρθει ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης, είναι εδώ και ο κ. Τσίπρας, οπότε λογικά θα ερχόταν και από εδώ, αλλά επειδή μάλλον δεν θα έρθει, ίσως το τελείωμα να σας προλάβει, θα με συγχωρέσετε να πάω να πω και ένα για πάνω στην ημερίδα που γίνεται, γιατί μιλάμε για το στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου έχουμε διπλασιάσει τη χρηματοδότηση από 10, πήγε κοντά στα 20, γιατί εμείς πάλι θα το απολαύσουμε, έτσι, για να μπορούμε να δείχνουμε ότι όταν θέλεις αυτό το μαζί, του Μακρυγιάννη, που συνήθως το λέμε στο λόγο, εδώ τουλάχιστον γίνεται πράξη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάζα. Συνεχίζω να θα δώσω λίγο τον λόγο στον Δημήτρη, τον Χαρτιά και στη συνέχεια τον Άκη. Θα τους πω που θα πείτε αυτή τη λόγια, πώς το βίωσε όλο αυτό, η δεύτερα κλίση. Και ίσως χρειαστεί να πούμε και κάποια πράγματα και τον λόγο. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ήδη έχει υποθεί αυτό που διαπίστωσα και επειδή παρακολουθώ τους σύνεγγυς πολλούς πολιτιστικούς φορείς πάνω στο πώς σχεδιάζουν τις δράσεις τους, σε τι βαθμό τις εκτελούν και τις ολοκληρώνουν με επιτυχία, όταν πήρα το mail που με καλούσαν για τη συνέντευξη και
Ο Λάζαρος είχε εξτράψει και το πρόγραμμα ολόκληρο. Ομολογώ ότι εξεπλάγει. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα, γιατί και εσείς τα παρακολουθείτε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά όφυλα να το συγχαρώ αμέσως και του απάντησα ότι για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε έναν τέτοιο προγραμματισμό σε τέτοιο μέγεθος, αλλά και με τόσο μικρό προϋπολογισμό για πρώτη φορά. Στα μεγάλα κρατικά πολιτιστικά ιδρύματα συναγωνίζονται ποιος θα πάρει τις μεγαλύτερες πιστώσεις και τις έκτακτες επιχορηγήσεις. Εδώ είδαμε έκτακτη προσωπική προσπάθεια και προφανώς και στήριξη και από την περιφέρεια και ενθάρρυνση για να βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας αναλυθεί φαντάζομαι τώρα από τον Λάζαρο και αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι σε εσάς παίχνει και λίγο η μπάλα για να κοινοποιηθεί αυτό σε πολύ κόσμο, για να γίνει μέρος του συνολικού σχεδίου βέβαια, και αυτό πάντα εσείς το κάνετε ούτως ή άλλως πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Δημοτζίδη, έτσι τοποθετήθηκα εδώ κατά κάποιο τρόπο στην καρδιωτική επιτροπή εδώ και αρκετά χρόνια. Για να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ, να βοηθήσω με τον Λάζαρο τον Κωνσταντινίδη να στήσει καλύτερα το πρόγραμμα. Από την άλλη, και ως δημοσιογράφος, θέλω να σας περιγράψω λίγο το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να δώσω το ρεπορτάζ δηλαδή του τι έχει γίνει, γιατί πολλοί άνθρωποι πιθανόν δεν ξέρουν. Το φεστιβάλ αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς χρήματα. Όχι με λίγα χρήματα, χωρίς χρήματα. Και το modus vivendi που είχε βρεθεί ήταν να είναι περισσότερες φιλοξενούμενες απλά εκδηλώσεις. Είναι ευχής έργο που η κυρία Πατουλίδου έχει αντιληφθεί την ανάγκη να στηριχθεί και οικονομικά αυτή η προσπάθεια και σε οτιδήποτε τη συζητά ο Λάζαρος ο Κωνσταντινίδης δεν λέει όχι και πραγματικά χρηματοδοτεί. Δηλαδή εμείς χαρήκαμε γιατί καταλάβαμε ότι ένα πρόσωπο βλέπει πως χωρίς να δώσει πολλά λεφτά με κάποια χρήματα από την περιφέρεια μπορεί να στηριχθεί ακόμα περισσότερο το φεστιβάλ και τώρα που βγαίνουμε από την πανδημία να παρουσιάσει κάτι ακόμα πιο φωτεινό από το να φιλοξενεί απλά παραστάσεις, να κάνει και κάποιες δικές του παραγωγές, να κάνει και κάποιες δικές του προτάσεις. Και φέτος ειδικά αυτό έχουμε να πούμε, ότι εκτός του ότι φιλοξενούμε αρκετά σχήματα τα οποία κάπου θα έπαιζαν στη Θεσσαλονίκη και προτίμησαν τη Μονή γιατί είχε μια υπεραξία, γιατί είχε μια ομορφιά σαν χώρος, προσθέσαμε ένα-δύο πραγματάκια που λέμε ότι τα στήσαμε εμείς, τα εμπνευστήκαμε δηλαδή και τα στήσαμε. Ξέρετε, εγώ την περιοχή, επειδή ζω εδώ, τη θυμάμαι όταν η Μονή Λαζαριστών ήταν ακόμα ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Πάντα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε αυτή η διαφορά της ανατολικής πλευράς με τη δυτική πλευρά. Και πάντα εμείς οι δυτικοί βγάζαμε ένα παράπονο. Γιατί δεν μας προβάλλουν και τόσο πολύ. Πριν γίνει αυτό εδώ το κτίριο, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο παράλογο. Που περισσότερο αναφερόμασταν στην ανατολική πλευρά, στο κέντρο, στα μεγάλα θέατρα, το θέατρο Δάσους, μετά έγινε και το θέατρο Γης. Τώρα όμως θεωρώ ότι τα τελευταία 20 χρόνια με αυτό το στολίδι εδώ στα δυτικά είναι άσχημο το ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει καν εδώ την περιοχή. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το έχει υποστεί αυτό όλα αυτά τα χρόνια, που ενώ λειτουργεί η σκηνή, η διπλή σκηνή και η σκηνή Σοκράτης Καραντινός, η μεγάλη, και το φουαγγέ, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι λιγότερος κόσμος έρχεται εδώ. Άρα είναι και δικό μας χρέος σιγά σιγά να εξηγήσουμε στον κόσμο πόσα και πολλά όμορφα πράγματα συμβαίνουν εδώ για να αλλάξει λίγο αυτή η νοοτροπία, να έρθει ο κόσμος εδώ, γιατί η Δυτική Θεσσαλονίκη το αξίζει. Όπως είπε και η κυρία Πατουλίδου, αυτό που θα συμβεί τα επόμενα χρόνια θα είναι μια κοσμογονία, γιατί και στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, σε λίγο θα συντονίσω μια μερίδα πάνω με το Παύλου Μελά. Και στο στρατόπεδο Καρατάσου, το οποίο είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα, ταυτόχρονα έρχονται εδώ για να δώσουν μια πνοή στα δυτικά της πόλης, να φέρουν τον κόσμο εδώ, να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Εγώ το έλεγα στον Λάζαρο όλα αυτά τα χρόνια που έχω αυτό το ρόλο να εκπροσωπώ το Δήμο Παύλου Μελά. Και εγώ λέγαμε με ενδιαφέρει εδώ να γίνονται συναυλίες, να γεμίζει ο χώρος, να έρχονται άνθρωποι, να αρχίσουν να ψωνίζουν περισσότερα από τα δυτικά της πόλης, να κάθονται σε ένα καφέ ή σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, γιατί είναι ποιοτικός κόσμος αυτός που θα έρθει να δει όλα αυτά και να αλλάξει λίγο η εικόνα που έχει όλη η Ελλάδα αλλά και η Θεσσαλονίκη για τη βορειοδυτική της πλευρά,
γιατί θεωρούμε ότι το αξίζει. Ο Λάζαρος θα σας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Εγώ κλείνοντας θα υπενθυμίσω ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται σαν value for money, δηλαδή, με πολύ λίγα λεφτά σε σχέση με το συνολικό αποτέλεσμα. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι το μήνυμα της νέας εποχής. Πέρασαν πλέον οι εποχές των παχαίων αγελάδων που με τεράστια ποσά από τον κρατικό κορβανά είχαμε πολύ μικρό αποτέλεσμα. Τώρα πλέον αναγκαζόμαστε να μπλεκόμαστε οι άνθρωποι, να βάζουμε πολύ έμπνευση, πολύ προσωπικό χρόνο και κόπο και δουλειά και με λίγα χρήματα να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που τελικά έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία από αυτό που ζήσαμε τις εποχές της δεκαετίας του 90 και του 2000, όπου έρε το χρήμα. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε εμείς και σε ανθρώπους που είναι σε άλλους φορείς και διαχειρίζονται και καλά κάνουν μεγαλύτερα ποσά, και εμείς αν τα είχαμε αυτά τα ποσά θα τα εκμεταλλευόμασταν. Θα κάναμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε, οπότε αυτοί που τα έχουν ας το εκτιμήσουν και ας έτσι αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα χρήματα για να κάνουν ακόμα περισσότερες καλύτερες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην ψυχή του φεστιβάλ εδώ και 20 τόσα χρόνια, τον Λάζαρο Κωνσταντινίδη. Θέλω μόνο σηκώνω το χεράκι να πω, ξέρετε, δεν θέλουμε πληρωτικό κόσμο. Θέλουμε κόσμο με στυλ, με αισθητική, που μπορούν να αναγνωρίσουν ότι τελικά ο πολιτισμός είναι βάλσαμο της ψυχής. Οπότε αυτούς θέλουμε να προσελκύσουμε και νομίζω ότι ούτως ή άλλως τόσα χρόνια αυτούς έχουν προσελκύσει. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα από το φεστιβάλ αυτά τα τελευταία χρόνια εγώ είδα, έμαθα και κάποια συγκροτήματα τα οποία ειλικρινά δεν τα ήξερα. Και κοίταξε τι άνοιγμα μυαλού μπορεί να σου προσφέρει ένα φεστιβάλ. Οπότε ο Λάζαρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα μας είναι έτσι κάπως όπως το περιέγραψε ο Άλης. Μπορώ να φύγω και να φεύγω. Είναι ο υπουργός πάνω, είναι όλοι άλλοι. Θα σας προλάβω όμως σε όλους. Σημαίνεις. Με συγχωρείτε, έτσι δεν θα με αντιπαθήσετε σήμερα. Αύριο. Ευχαριστήσω μια ακόμη φορά την πρόεδρο, παρόλο που δεν είναι εδώ, γιατί είναι σημαντική στήριξη σε αυτό που κάνουμε, είναι πραγματικά μεγάλο. Χωρίς στήριξη από πολιτικό συμβούλιο, τον πρόεδρο, όλους αυτούς τους πολιτικούς παραγόντες που είναι από πάνω και μπορούν να δουν πράγματα πίσω από τους αριθμούς, πίσω από αυτά που παρουσιάζουν, πίσω από το καλλιτεχνικό αποτύπωμα, την κοινωνική διάσταση ή ό,τι άλλο συμβαίνει εδώ. Είναι πολύ σημαντική η βοήθειά της και την ευχαριστώ και δημόσια για μια ακόμη φορά. Το πρόγραμμα μας είναι πλούσιο, πραγματικά πολύ πλούσιο. Είναι κάπως μαζεμένα τρία χρόνια εμφανισμένα σε ένα καλοκαίρι, τα δύο χρόνια της πανδημίας και το φετινό. Όλη αυτή η ζωτικότητα, η ενέργεια που υπάρχει στον καλλιτεχνικό κόσμο, στους ανθρώπους που να βγουν, εμφανίζεται και με κάποιον τρόπο και εμείς έχουμε το αποτέλεσμά μας. Από πολύ νωρίς το δημιουργήκαμε, ετοιμάσαμε με διάφορες σκέψεις στο μυαλό το τι θα συμβεί όταν θα ανοίξουμε αυτό το πράγμα. Ετοιμάσαμε έναν χώρο ο οποίος παρέχει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας κάποιος που κάνει μια παραγωγή αξιώσεων, επαγγελματική, ακόμα και ερασιτεχνική, στην Πολύ Λαζαριστό. Όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας 20 χρόνων, που γίνεται συνέχεια, ένα αποτέλεσμα, μια επανάληψη. Έχει αυτό το ότι κοιμάται λίγο το χειμώνα, να πέφτει σε μια σαν την έργο ύπνο, κάπως όπως οι Ακούνες, ξυπνάει λίγο την άνοιξη για να δημιουργήσει αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Φέτος έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια μάλλον, έχουμε ξένες μεγάλες παραγωγές που έρχονται στη Μονή Λαζαριστόρ. Θα τις δείτε στο διεθνές πρόγραμμα που υπάρχουν και εμείς είμαστε πολύ ευτυχείς και χαρούμενοι που θα έχουμε αυτούς τους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλο αριθμό. Φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρουν πολλούς. Η ελληνική μουσική που είναι το κύριο, ας πούμε, είδος
δραστηριότητες που συνέβαινε εδώ στη Μονή Λαζαριστών. Έτσι ξεκίνησε σαν ένας συναυλιακός χώρος. Είναι το αποτέλεσμα δηλαδή της διάθεσης να υπάρχει ένας χώρος όπου να μαζεύεται ο κόσμος και εκεί να περνάνε εκτός από καλά και διάφορα άλλα μηνύματα. Αυτά που έλεγε ο Άκης, την ανάπτυξη και πολλά άλλα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι εμφανές και τώρα. Πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες από διάφορες εκδοχές. Ένα φεστιβάλ που μπορεί να δει τώρα έχει υποδεχθεί πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες και άλλες γενιές. Και πολύ νεότερες. Και αυτό που θεωρούμε ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο πρόγραμμα είναι αυτή η ενότητα που ονομάσαμε Hip Hop Δρόμοι, αστειευόμενοι με τον Άκη ψάχνοντας έναν έλλειπο τίτλο για να τον δούμε. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε μια ιδέα να φέρουμε ακόμα πιο νέους ανθρώπους στη Μονή Λαζαριστών. Παιδιά που έχουν γεννηθεί ενώ η Μονή Λαζαριστών υπήρχε και ζωντανούσε, που για αυτούς είναι κάπως ιστορία, ένα πράγμα που δεν το αγγίζουν. Έτσι, στη συνεργασία με το Πολυχώρο Πουλή και με την Dynasty Group στην Αθήνα, ετοιμάσαμε ένα μικρό αλλά πολύ περιεκτικό πρόγραμμα με hip hop μουσική για να φέρουμε τον κόσμο που είναι γύρω από τη Μονή Λαζαριστών, στις γειτονιές αυτές. Εδώ δίπλα είναι το λύκειο, το ΕΠΑΛ που γίνονταν οι φασαρίες με τις συγκρούσεις, με τους ακροδεξιούς και όλες τις παρεσκλήσεις κλπ. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή απάντηση αυτό, κάτι που θέλουμε να δυναμώσουμε στα επόμενα χρόνια με διάφορες ιδέες που ήδη σκεφτόμαστε για κάτι πιο μεγάλο σε μέγεθος, αλλά και σε πλουραλισμό γεγονός. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Έτσι για τη συναυλία για τα κέντρα. Ναι, να συμπληρώσω εδώ ότι από τις πρώτες παραγωγές θα ακολουθήσουν και άλλες που ετοιμάσαμε. Είναι από πολύ πολύ νωρίς. Είναι συναυλία για τα 100 χρόνια, σε 100 χρόνια μήνυ. Σαν πρόσφυγες και εμείς, σε προσφυγικές περιοχές. Ο Άκης πιο κοντά, πιο σμιλιός, πιο κοντά σε αυτή την παράδοση. Κοιτάξαμε, είχα μια ιδέα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα οδηγεί και τους νέους να αντιληφθούν τον πλούτο όλων αυτών. Και φτιάξαμε τον Βαγγελή Θαλασσινό, τον Μαριό, πολλούς ακόμα καλλιτέχνες που θα αντιληφθείτε, τον Βασίλη τον Κασούρα, τον Δημήτρη Σαγαδί, που θέλει το πρόγραμμα και την Ελίκη και την Μεσική, για να παρουσιάσουν μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 27 Ιουνίου. Και μια εκδήλωση πάρτι έναρξη, όπου σας θέλουμε όλους εκεί, με τους Τι Κλίζι, με ένα τζαζ κουαρτέτο, με χορό, swing, ένα πάρτι έναρξη. Όπως το οφείλουμε με ελεύθερη είσοδο. Θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί και να θυμίσουμε ωραία τις εκδηλώσεις του 2022. Να πω μόνο δύο πράγματα για τα οικονομικά μας, έτσι πολύ φαγωγικά. Έχουμε μια υποστήριξη επιπλέον από φέτος που θα αξιοποιηθεί το επόμενο διάστημα για εκδηλώσεις από την περιφέρεια και την Δυτικής Μακεδονίας. Και περιμένουμε και μια συναμονή και χωρίς του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα τα χρήματα επιπλέον θα ενισχύσουν σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Μας είναι γενικές γραμμές, νομίζω ότι είπα πολλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Βλέπω εδώ ανάμεσα εκτός από κάποιους καλλιτέχνες και φίλους παραγωγούς που ήρθαν στη συνέντευξη τύπου, τον Λέανδρο τον Παρκιά, που θα ήθελα να πει και δύο λόγια γιατί είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από εδώ, είναι γνωστός ως Γιάκο Τρίο. Ως παιδί της Σταυρούπολης από μικρός ακόμα εδώ πέρα στη Μονή Λαζαριστών και έβλεπα συναυλίες. Δεν ξεχάσω πρώτη συναυλία που ήταν ένα τρίμηνο δημιουργικό του σπορ του πρώτου. Πότε ήταν στην Ελλάδα, ρε. Πολύ παλιά, κάθε και με βοήθησε πάρα πολύ έτσι να παρακολουθώ τη συναυλία εδώ πέρα στη Μονή Λαζαριστών στο να πάρω την απόφαση να γίνω ένας μουσικός, ασχοληθώ με αυτό. Είναι μεγάλη μου χαρά που πλέον ως επαγγελματίας και πιο μεγάλος ηλικία μου δίνεται ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ σε
σε κάποια δρόμια στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν. Είναι εδώ παραγωγή, φίλοι, ο Γιώργος από το... ο Γιωργιάδης από το Πουλί, που έχει βοηθήσει στην κοινωνία.